εξίσου δεν όπως ανέβαιζαν τα πόδια. Ρεϊβάς, ξέρεις, στα πάρτι, στα ρέιβερ πάρτι. Μα εδώ, είναι ροκστάρ ο Καρανίκας. Είναι, όντως. Δεν το συζητάμε. Μιλώντας λοιπόν, παιδιά, για τη Βουλή και τους γυροχώρους, θα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί που από την πίσω πόρτα, τώρα τελευταία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πήγαινο έρχονται τα delivery καθημερινά. Όπα. Όλες τις ώρες της ημέρας πήγαινο έρχονται τα delivery. Μαθαίνουμε κατά βάση ότι ειδικά το μεσημέρι γίνεται πραγματικά πανικός από μηχανάκια. Με βασικό γεύμα το αγαπητό κοντοσούβλι. Και όχι, δεν είναι πλάκα, όντως έτσι είναι. Το διαβάσαμε λοιπόν, θα το πούμε και στο βηματοδότη, γιατί ο βηματοδότης λέει και ποιο είναι το. Μπορούμε να το πούμε το μαγαζί. Δεν ξέρω, καλά δεν μας ενδιαφέρει το μαγαζί. Είναι λοιπόν μια ταβέρνα τέλος πάντων γνωστή στο Ψηρή. Εκεί λοιπόν μαθαίνουμε ότι είναι φαν και όχι φαν απλά οι υπάλληλοι του Μεγάρου Μαξίμου, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο το Μεγάρο Μαξίμου. Είναι φαν. Ακόμη και ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτό μπορώ να το πιστέψω, αν κρίνω από τα κιλάκια που έχει πάρει τον τελευταίο με καιρό. Με αφορμή, επειδή σας βλέπαμε χθες το πρωί και είδαμε αυτά που είπατε για τον Πρωθυπουργό, έχουμε κάτσει και βρήκαμε, παιδιά, Λουκάς Παπαδήμος προ Χριστού, αλλά δεν πειράζει τώρα. Να είναι καλά εκεί. Κάτσαμε λοιπόν και βρήκαμε, παιδιά, πόσα κιλά έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας. Πλάκα κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Σ' αγαπώ απλά. Έχουμε κάνει αυτό το ρεπορτάζ τώρα. Και έχουμε το 2008, τότε λοιπόν που έγινε η επέτειος της Δημοκρατίας, το 2008, εδώ λοιπόν, θυμάστε πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός είχε πάει με τη μετανάστρια στην επέτειο της Δημοκρατίας, ναι, προς τιμήν των μεταναστών. Καλαγοράκι, κοιτάξτε, αμούστακο αγόρι. Ναι. Αμούστακο αγόρι, έτσι ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι το 2008, μπάκα, τίποτα, ούτε μπάκα. Fit. Ούτε περιφέρεια, fit, ούτε μπουτάκια. Η οποία μετανάστρια έχει παντρευτεί και είναι στην Αγγλία, είπε πρόσφατα στη συνέντευξη του ο κ. Τσίπρας, αν θέλετε να ξέρετε. Δεν θα είναι. Okay. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ. Το 2008 είναι εδώ, πριν από ακριβώς 8 χρόνια, στις 24 Ιουλίου. Εδώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός, τον βλέπετε, είναι ναι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δικά μας ναι, κριτήρια, σε σχέση με αυτό θα δούμε στο σημερινό, στο άλλο μας πλάνο, το οποίο είναι το σήμερα, δηλαδή προχθές, που πάλι βρέθηκε ο Αλέξης ο Τσίπρας στην επέτειο για τη Δημοκρατία, είναι τουλάχιστον 10 κιλά πάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Τουλάχιστον 10 το κιλά πάνω. Πολύ τώρα. Εδώ βλέπετε λίγο μια μηχανή, έχει βάλει το χέρι μέσα στο σακάκι. Φαίνεται και η φόδρα του σακακιού, έτσι όπως κατεβαίνει τα σκαλιά του Προεδρικού. Στο αμέσως επόμενο που θα δούμε, το οποίο αφορά το σήμερα, λοιπόν, ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει βάλει 10 ολόκληρα κιλά. Και γι' αυτό δηλαδή, με αφορμή. Κατ' εκτίμηση, δεν τον ζυγίσαμε τον άνθρωπο. Εντάξει, δεν τον ζυγίσαμε, όχι. Ωραία. Αλλά έτσι πιστεύουμε. Κάναμε το μάτι μας για το σημερινό, θέλετε. Και στο πρόσωπο. Θέλετε να πάμε φαίνεται και πλάνο, στο πρόσωπο και φαίνεται πάρα πολύ. Δεν θέλουμε. Φαίνεται πάρα πολύ στα σακάκια που φοράει. Ναι. Που ναι, θα έπρεπε νομίζω εκεί λίγο αυτό που λένε για ενδυματολόγους, αν με επιτραπεί, να φορούν. Να, το βλέπετε. Ναι, 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 ναι. Είναι ασφυκτικά στενό το σακάκι. Είναι ασφυκτικά στενό το σακάκι και το παντελόνι. Θα μπορούσε να το ξεκουμπώσει απλώς. Η εικόνα του να ανεβαίνει. Θα το δείτε και ξεκουμπωμένο μετά, ότι και πάλι δεν του κάνει καλά, νομίζω. Να. Συν του ότι να πάμε και στο άλλο ενδυματολογικό σαρί, Δημήτρη, σήμερα, ότι ο άνθρωπος έπρεπε να βάλει σκουρόχρωμο κανονικά. Στο, έτσι έλεγε την πρόσκληση και έχει βάλει ένα γαλαζό μπλε. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα. Αυτό φόρεσε. Παιδιά, η εικόνα του Τσίπρα. Θυμάσαι που το σχολιάζαμε, που είχα πει ότι είναι η Kim Kardashian της πολιτικής. Να ανεβαίνει τα σκαλιά του Μαξίμου. Φορούσε πουκάμισο, το παντελόνι. Είχε σφίξει λίγο τη ζωνούλα. Είχε σφίξει λίγο τη ζωνούλα και ήταν πίσω πλάνο. Τι ήταν εκείνο. Το θυμάστε που το σχολιάζαμε. Πέρσι. Θέλετε να δείτε αυτό εδώ το πλάνο με αφορμή αυτό που λες τώρα, Κλεοπάτρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ρε παιδιά, εδώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός. Διακρίνουμε μια μηχανία, είναι η στιγμή που κάθονται μέσα στο Προεδρικό, στο λεγόμενο το περίφημο κιόσκι. Όπως βλέπετε τώρα, Αλέξης Τσίπρας την ώρα που προσπαθεί να κάτσει, είτε λόγω του ντυσίματος, είτε γιατί είναι αγχωμένος, κολλημένος κάπως. Εγώ νομίζω το σφίγγει. Θέλετε να βάλετε τα πλάνα στο βίντεο wall. Δεν μπορεί να κάτσει καλά. Βαριέται. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Ναι, δεν βαριέται. Ναι. Θα σας πω. Όταν εγώ φοράω κάτι στενό και μπορείτε, θέλω να κρύψω κοιλίτσα. Το κάνει βιωματικό τώρα. Βάζω χέρι έτσι. Αυτό που κάνει είναι θέλω να κρύψω την μπάκα που βγαίνει από το πουκάμισο.
Βλέπεις, Χριστίνα, είναι το κόλπο. Ή ας πούμε τώρα έτσι όπως κάθομαι, για να μην φανεί περιφέρεια, θα βάλω το χέρι εδώ, ρε παιδί. Εδώ είναι το πλάνο, έτσι. Όχι, ρε παιδιά, δεν τον κολλάκευε πριν το φωτογραφία. Εδώ είναι μια χαρά. Εντάξει, ναι, αλλά το κοιτάξτε τώρα το κρύβει. Κοιτάξτε πώς προσπαθεί να πάει να κάτσει. Κάθεται ο Αλέξης ο Τσίπρας. Κοιτάξτε. Είναι, ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το πλάνο, παιδιά. Κοίτα, εδώ. Χεράκι. Κοίτα. Εδώ. Κρύβεται και μιλάει. Στρίβει ξανά. Μπράβο το αγόρι μου. Δεν ξέρει πού να βάλει τα πόδια του, γιατί. Να το. Σε αντίθεση αυτό που βλέπετε τώρα, γιατί βάλαμε όλη την κουστοδία, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ άνετος. Προσέξτε, παρά το γεγονός ότι είναι και δύο μέτρα. Προτιμώ το κουστούμι του πρωθυπουργού από τον κύριο Μητσοτάκη. Συμφωνώ μαζί σου, ναι, αγόρι μου. Τον κουλακεύει τον Αλέξη. Προτιμώ το κουστούμι του κύριου του πρωθυπουργού. Είναι καλύτερο στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί όμως. Μ' αρέσει το χρώμα και γιατί το έτσι. Χρώμα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί είναι ο πρωθυπουργός μας. Που τον αγαπάμε. Είναι ο άνθρωπος που πίνουμε νερό στο όνομά του. Παιδιά, πόσο μ' αρέσει που μοιάζει, που είναι σαν και εμάς, που το κάνει έτσι για να κρυφτεί. Λέει τώρα τον αγάπησα. Για κάνε δηλαδή εσύ, τώρα έχουν φύγει τόσο πολλοί ενοχές. Συγγνώμη, θα το πω, θα φάω ένα μπισκοτάκι κανέλα. Αυτό βέβαια δεν συνέβη μόνο στον κύριο Τσίπρα τώρα. Ναι, γιατί τώρα εγώ δηλαδή δεν θα ντρέπομαι, γιατί το κάνω πολύ συχνά. Γενικά είναι και δύσκολο αυτό τώρα. Και να κάτσει, γιατί ήταν και είναι σημερινή έτσι τα. Μιλά έναν άνθρωπο που φέρει. Και καλά, ο άντρας έχει ένα στομαχάκι να κρύψει. Εγώ τι να προλάβω, η ρημάδα να κρύψει. Γι' αυτό βάζουμε τα φαρδιά. Βάζουμε ένα χέρι εδώ και ένα χέρι εδώ. Και να στροπέζουμε και μετά για να σηκωθείς να φύγεις για να ξεδιπλωθήσεις έτσι. Χριστίνα και το σταυροπόδι, το σταυροπόδι για να. Άσε το σταυροπόδι, Χρυσή μου. Το αγκυλώνει όλο από εδώ. Όλο από εδώ. Πλάγια και δεν το ακουμπάς για να μην φανεί και τα ρίχνια. Εννοείται στον αέρα. Και πρόσεξε και στον αέρα να μην φανεί και να κολλάει στο άλλο πόδι για να φαίνεται πιο αδύνατο. Είναι άτσα κουστούμι. Κάτσε κανονικά. Τι τραβάμε πραγματικά. Αυτό το κάνουμε και στην ξαπλώστρα που καθόμαστε στην ξαπλώστρα και λίγο ψιλορουφιόμαστε. Ξέρεις τι αγωνία έχω για να βρω το σωστό ύψος της ξαπλώστρα. Δηλαδή, διότι αλλιώς σε δείχνει εδώ, αλλιώς σε δείχνει. Εννοείται. Άσε που με τη διπλίτσα κάνεις και ασπρίλα εδώ και εκτίθεσαι. Και το χειρότερο είναι όταν εγώ είμαι στην ξαπλώστρα που διπλώνει κοιλιά και υδρώνουν διάμεσα. Καταλαβαίνετε, κύριε Τσίπρα, ότι είστε μοντέλο για μας. Ένα μοντέλο σκέτο είστε. Και μη μου άγχεστε και μη μου στενοχωριόσαστε για τη σημασία. Έχει το αποτέλεσμα. Δεν έγινε να έχουμε πάρει και 2 κιλά παραπάνω. Φάτε σας θέλουμε για μοντέλο. Δεν σας θέλουμε για να φοράτε του κυρίου Γαμβρό. Παπαδόγαμβρο. τα κοστούμάκια. Για να μας φτιάξετε. Η αλήθεια σωστούς είναι πάντως, να πούμε και αυτό τώρα, γιατί εντάξει, είπαμε ότι υπάρχει με λίγο άνθρωπος, ότι όσο μεγαλώνει ο Τσίπρας, αυτό που λέμε μας πορώνει. Θα το πω διαφορετικά. Νομίζω ότι τώρα έτσι όσο μεγαλώνει το πρόσωπό του. Πόσο διαφορετικά θα το πει. Παρακαλώ, το πήρε στο Όσκαρ. Όχι, όχι. Τι αρχικό θα βάλει τη λέξη. Πιο γοητευτικό. Ναι. Δεν θα πω κάτι άλλο. And the Oscar goes. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο αλλά δεν έχει αυτό είναι αλήθεια. Εδώ πέρα υπάρχει, υπήρχε ένα θέμα. Πάει ένα πιφουράκι, είναι πολύ ωραία. Ναι, και εμείς δεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νατασούλα μου. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Τζεφάκο!